Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, να συζητήσουμε και για την αυριανή μαύρη επέτειο και για τα όσα συμβαίνουν, αλλά και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα. Κύριε πρέσβη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Εσείς... Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Εσείς τι κάνετε? Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι εχθές συμμετείχατε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω να την παρακολουθήσω, που αφορούσε το Κυπριακό. Αύριο είναι η μαύρη επέτειος. Η Τουρκία, όπως ξέρετε, ετοιμάζει ολόκληρη φιέστα κάτω στα κατεχόμενα. Νομίζω ότι είναι θετικό ότι μετά ότι θα είναι στην Κύπρο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την Ελλάδα. Αυτό δείχνει κάτι για την παρουσία μας και για τη στάση μας, νομίζω, κύριε πρέσβη. Ναι, είναι κάτι θετικό το ότι είναι πρώτη φορά πηγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Στην επέτειο της εισβολής, έστω και μετά από 50 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επισημαίνω αυτό, παρά το γεγονός ότι θα είναι και ο Ερντογάν στην άλλη πλευρά και θα κάνει τις δικές του παρουσιάσεις και διασκεδάσεις και όλα αυτά. Και βέβαια... Είναι πάρα πολύ σημαντικό που η παρουσία μας εκεί, βεβαίως. Θα μπορούσαμε να είχαμε στείλει και ορισμένα αεροπλάνα να πετάξουν από πάνω. Συμβολικά λέτε, συμβολικά. Συμβολικά, ακριβώς. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, στα κατεχόμενα, η Τουρκία έχει ετοιμάσει μια φιέστα, κύριε πρέσβη, όπως το κάνει κάθε χρόνο. 50 πλοία αεροπλάνα θα πετάνε, κανονοβολισμοί, συναυλίες, παρελάσεις, ένα ολόκληρο ταρατατζούμ δηλαδή, για αυτό το πράγμα έχει ετοιμάσει. Ναι. Έπρεπε και εμείς να είχαμε λίγο πιο πολύ να... Πιο δυναμική παρουσία, θέλετε να πει, λίγο πιο δυναμική παρουσία λέτε. Ακριβώς. Αλλά το γεγονός ότι πάει ο Πρωθυπουργός πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, την ημέρα εκείνη, είναι σημαντικό και βεβαίως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία θα πει. Μάλιστα. Και διότι ο κόσμος και στην Κύπρο και στην Ελλάδα περιμένει να ακούσουν πάρα πολλά πράγματα για όσα συνέβησαν τα τελευταία 50 χρόνια και για την αδυναμία να επιληθεί το Κυπριακό. Αδυναμία που οφείλεται, νομίζω, στις παραχωρήσεις, στις υποχωρήσεις που κάθε φορά έκανε η ελληνική πλευρά και τα οποία η τουρκική πλευρά τα παρουσιάζει αυτά σαν κέρδη και αρνείται να προχωρήσει σε κάτι περισσότερο από τις υποχωρήσεις τις ελληνικές κάθε φορά. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα και στη Κύπρο και στην Ελλάδα ότι είμαστε εγγυητές και εμείς σύμφωνα με τη Συμφωνία Λονδίνου και να δρούμε και εμείς ανάλογα και να συμπεριφερόμαστε σαν εγγυητές. Και σαν εγγυητές έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε στρατεύματα στην Κύπρο, να ενισχύσουμε την παρουσία του ελληνικού στρατού εκεί και το γεγονός ότι άρχισε μετά από 50 χρόνια να κατασκευάζεται μια ελληνική ναυτική βάση είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο. Διότι μόνο εάν αποκτήσουμε σαν Ελλάδα μια δύναμη στο έδαφος στρατιωτική, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια λύση του Κυπριακού που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Κύπρου. Μάλιστα. Τώρα, εδώ θέλω να έρθω στο σημείο που έχετε μόλις βάλατε με την τοποθέτησή σας. Από εδώ και πέρα, κύριε πρέσβη, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε αυτό το Κυπριακό που μας απασχολεί όλους μας τόσα χρόνια, τα 50 αυτά χρόνια, τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσει το θέμα, να λυθεί το θέμα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στην Κύπρο σαν εγγυητές που είμαστε, σύμφωνα με τη συνθήκη εγγύησης. Αυτό είναι
το πρώτο βήμα. Ναι. Αφού αυξήσουμε τη στρατιωτική μας δύναμη, φτιάξουμε και αεροπορική βάση και, και την ναυτική βάση, τότε θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε συζητήσεις και εκεί θα πρέπει να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι... Η οποία βέβαια μέχρι τώρα είναι μόνο στα χτυπήματα στην πλάτη, έχετε δίκιο, θα το δούμε. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση πιο ουσιαστική, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακριβώς. Και επίσης το άλλο είναι να σταματήσει η διαδικασία της τελωνιακής ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το βασικό επιχείρημα ότι η Τουρκία για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι τόσα χρόνια δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο όνειδο, στο οποίο απορώ πώς το δέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς, που η Ελλάδα και η Κύπρος έπρεπε να έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη φασαρία για το θέμα αυτό. Μάλιστα θυμάμαι το 2004, όταν ήμουνα Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, και κάναμε τότε, ήταν οι συμφωνίες του Γιώργου Παπανδρέου, να κάνουμε σεμινάρια στους Τούρκους να τους βοηθήσουμε πώς να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα πάει στην Άγκυρα και το πρώτο θέμα που τους είπα στο σεμινάριο αυτό, τους λέω, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εάν δεν αναγνωρίσετε την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται εσείς να προχωρήσετε μη αναγνωρίζοντας ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν κάναν τίποτα, μου είπαν τις δικές τους απόψεις, θέσεις, ναι, και σε αυτές τις θέσεις επιμένουν. Αλλά το βασικό θέμα είναι να ενισχύσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στην Κύπρο και εφόσον καταστούμε δυνατοί στρατιωτικά, τότε γινόμαστε και δυνατοί στην διαπραγμάτευση. Και η διαπραγμάτευση πρέπει να προβλέπει μια ενωμένη Κύπρος. Πήγα να σας πω, ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι Τούρκοι ότι θα δεχτούμε δύο κράτη. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το πιστεύουν, ότι μπορούμε να το δεχτούμε. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το λέμε κι εμείς. Καλά το λέτε. Πρέπει να το λέμε και να το δείχνουμε. Να μην το ψιθυρίζουμε, λέτε. Να μην το ψιθυρίζουμε. Να το λέμε και πιο δυνατά, χρειάζεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι μόνο θα προχωρήσουμε, σας είπα, είναι και να βάλουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος. Ναι, ναι, με την Κύπρο. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά. Με αυτό το τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε αν θέλουμε την επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της διεθνής νομιμότητας, και επίσης θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο αυτή την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Δηλαδή δεν είναι νοητό να στέλνουμε εμείς F-16 στην Ουκρανία και να μην έχουμε στείλει, να μην έχουμε δώσει κανένα αεροπλάνο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, τα συμφέροντά μας πρέπει εμείς να τα κοιτάμε πρώτα, τα δικά μας, τα συμφέροντα της Ελλάδος. Και αφού κοιτάξουμε τα δικά μας τα συμφέροντα, τότε ας ασχοληθούμε λιγάκι με τους άλλους. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε προτεραιότητα στα τρίτα κράτη στην Ουκρανία και να αγνοούμε την Κύπρο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το στρατιωτικό σχέλος, ισχύει για το θέμα της εισβολής. Λοιπόν, χάλασε ο κόσμος για την εισβολή στην Ουκρανία, κανείς δεν μιλάει για την εισβολή στην Κύπρο. Θα μου πείτε, η Κύπρος δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ επειδή η Τουρκία δεν το θέλει. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και επίσης να σας πω για κάτι άλλο. Θεωρώ ότι και στην επόμενη συνάντηση που θα έχουν Μητσοτάκης Ερντογάν το Σεπτέμβριο στο περιθώριο του ΟΗΕ, που θα είναι και συνάντηση όπου θα τεθούν διάφορα θέματα, το Κυπριακό, με βάση τις πάγιες θέσεις που υπάρχουν, θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα. Δηλαδή καλά τα ήρεμα νερά, αλλά με τα ήρεμα νερά παραμένουμε 50 χρόνια με την εισβολή και την κατοχή. Αλλά έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, ναι.
Όχι, θα πρέπει στα ίσια να εξηγηθούν στους Τούρκους, αφού βεβαίως προχωρήσουμε στην στρατιωτική ενίσχυση. Λέτε ότι αυτό θα βοηθήσει ή ενδεχομένως να έχει αντίθετο αποτέλεσμα? Οι Τούρκοι θα αντιδράσουν πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά εμείς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στην ανθρωπότητα ότι η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Και σαν εγκύτρια δύναμη έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε στρατεύματα εκεί, όπως και οι Τούρκοι, για να προστατεύσουμε την κυπριακή δημοκρατία στο σύνολό της. Ναι. Λοιπόν, θα υπάρξει βεβαίως μεγάλη αντίδραση των Τούρκων, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε, δηλαδή να προωθούμε τα δικά μας συμφέροντα και να μην αντιδρούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα αντιδράσουν. Μάλιστα. Είναι η δουλειά τους αυτή. Μάλιστα. Όπως εμείς κανονικά θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι που είπα στην ομιλία μου χθες. Βεβαίως. Όταν μιλάμε τώρα για τις 14 Αυγούστου του 1974, όταν ζήτησε... Στη δεύτερη εισβολή λέτε τώρα. Στη δεύτερη εισβολή. Ναι. Εκεί ο Γιώργος ο Μαύρος ζήτησε από τον Άγγλο τον πρέσβη αεροπορική κάλυψη για μία νεοπομπή που θα έφευγε από την Κρήτη για την Κύπρο για να προστατεύσει που θα πήγαινε στην Κύπρο στέλνοντας μία μεραρχία. Και αυτό το ζήτησε σαν εγκύτρια δύναμη η Ελλάδα. Τη ζητάμε από μία εγκύτρια δύναμη στην άλλη εγκύτρια δύναμη. Και εκεί σε 48 ώρες απάντησε ο Wilson όχι, δεν το θεωρώ σόφρον αυτό. Και τότε έκανε την πρόταση ο Καραμαλής στον Αβέροφ να πάνε οι δύο στην ιοπομπή αυτή χωρίς προστασία. Αλλά εντωμεταξύ αλλάξαν τα στρατιωτικά δεδομένα στην Κύπρο και δεν υπήρχε λόγος να πάει αυτή η ιοπομπή και ο στρατός. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κύριε Ξανθόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.